Θα ήθελα να σας πω δύο κουβέντες. Πρώτα, να με γνωρίσετε, γιατί οι άνθρωποι του υγειονομικού ρεπορτάζ με ξέρουν πολύ καλύτερα από όλους εσάς που είσαστε από το οικονομικό ρεπορτάζ, που γνωρίζετε τους μεγάλους πετυχημένους επιχειρηματίες του τόπου, αλλά δεν γνωρίζετε ποιος είναι πίσω από το ΤΑΦ 4 που παίρνετε στο σπίτι σας, πίσω από το αποτέλεσμα το φλέβιο που θα πάρετε στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και μετά το αλλάζετε το αποτέλεσμα το φλέβιο όταν πάτε σπίτι και παίρνετε ντεπών, αντί να συνεχίσετε με ένα αποτέλεσμα δισκείο. Συγγνώμη, με όλο το θάρρος δεν αντιλαμβάνεστε τη δύναμη που έχει η βιομηχανία, τη δύναμη ενός χαπιού, τι σημαίνει ένα μικρό χάπι να μετουσιώνεται σε τέτοια μεγάλη δύναμη, σε τόσο μεγάλη τεχνογνωσία, με τέτοιο μεγάλο αποτύπωμα επιστημόνων και συνεργατών χειριστών μηχανημάτων. Οι εργάτες πια της σημερινής εποχής δεν υπάρχουν. Με όλη αυτή την αυτοπεποίθηση που μου δίνουν η δύναμη των 700 και πελέον εργαζομένων, σας κάλεσα σε ένα εμβληματικό μέρος. Κάτι το οποίο δεν το κάνω συνέχεια. Εδώ που βλέπετε είναι το Ίδρυμα Κλέον Τσέτης. Είναι αφιερωμένο, το έχει κάνει ο πατέρας μου και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου, ιδρύοντας, κάνοντας το Ίδρυμα Κλέον Τσέτης, το οποίο στηρίζουμε την έρευνα στην πράξη. Στηρίζουμε τους νέους επιστήμονες με υποτροφίες σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, φυσικά με μεγαλύτερη εξειδίκευση στο δικό μας κομμάτι, στο κομμάτι των βιοεπιστημών, και σας πληροφορώ τώρα έχουμε επιχορηγήσει πάνω από 14 μεταπτυχιακές φοιτητές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη μας. Στηρίζουμε τους ακαδημαϊκούς μας, στηρίζουμε τους δασκάλους μας, όπως είπα και πρόσφατα σε μία, στον κύριο Ευμορφίδη, που ήταν από καρδιάς αυτή η συνέντευξη. Είναι εδώ ο κύριος, δεν ήταν τίποτα στημένο, καμία προετοιμασία. Και αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι θέλουμε τους επιστήμονες να μείνουν στον τόπο. Στον τόπο τους, στον τόπο που τους μόρφωσε, στον τόπο που τους έκανε ακαδημαϊκούς πολίτες, να δώσουμε τη σκυτάλη σε αυτούς και μέσα από τη δική μου υποψηφιότητα είναι μια ελπίδα σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλες αυτές τις νέες, τους νέους, χωρίς θρησκεία, χωρίς φύλο, χωρίς χρώμα, να μείνουν στον τόπο μας και να μεγαλουργήσουν. Τις νεοφυείς επιχειρήσεις τις οποίες κάνουν να τις μετεξελίξουν σε μεσαίες, οι μεσαίες σε μικρές, οι μεσαίες μεγαλύτερες, είναι η αφορεμένη υποψηφιότητά μου στους ανθρώπους που θα πάρουν τη σκυτάλη. Οι πρόσφατες ευρωεκλογές έδειξαν αυτό. Έδειξαν τη μεγάλη αδιαφορία. Η μεγάλη αδιαφορία δεν είναι 2 εκατομμύρια Έλληνες ψηφίζοντες εδώ ότι πήγαμε για μπάνιο. Είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία. Είναι μια σιωπηλή διαμαρτυρία γιατί δεν ενδιαφερόμαστε να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη να επιλύω τα καθημερινά προβλήματα του επιχειρήν. Σε αυτά που μας υποσχέθηκαν και δεν τα έκαναν πράξη. Σε αυτά που λιμνάζουν χρόνια. Δεσμεύομαι για τη διασύνδεση. Τη διασύνδεση όλων των επιχειρήσεων. Ναι, κυρίες και κύριοι. Μια νεοφυής επιχείρηση που κάνει ένα συμβατό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιήσει μια βιομηχανία χάλιβα, έχει υποχρέωση βιομηχανία χάλιβα να έρθει σε επαφή με την νεοφυή επιχείρηση. Ηθική υποχρέωση, ερευνητική υποχρέωση. Να πρημοδοτήσει και να χρηματοδοτήσει αυτή την εταιρεία, εάν είναι στο αντικείμενό της. Αυτό εννοώ φυσικά. Να γνωρίζει. Αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει έμφαση στο ΣΕΒ να έχουν ιδρυθεί ένα σωρό νεοφυείς επιχειρήσεις και αυτή είναι μια τεράστια επιτυχία του κυρίου Βερέμι προσωπικά και του Προέδρου μας, του κυρίου Παπαλεξόπουλου, αλλά πρέπει να δοθούν άλλες ταχύτητες επιταχυντές εξέβρεσης χρηματοδότησης. Αυτό είναι που ακούω στις συνεχές επαφές που έχω με όλες τις επιχειρήσεις. Και πιστέψτε με, αυτό το ταξίδι είναι ένα συγκλονιστικό, ένα φανταστικό ταξίδι στη χώρα μας. Εγώ έχω συγκινηθεί πάρα πολύ
γιατί γνωρίζω διαμάντια της οικονομίας που δεν τα γνωρίζει κανένας σας. Διαμάντια της οικονομίας μας διασπαρμένα στην περιφέρεια. Διαμάντια στον ασπρόπυργο που δεν μπορούν τα φορτηγά να περάσουν, που δεν υπάρχουν δρόμοι, που δεν υπάρχει υποδομή για οπτικές σύνες, που ο κόσμος με τράβαγε από το χέρι και μου λέγει «Κυρία Τσέτη, ελάτε εδώ». Να δείτε, ελάτε να δείτε τις συνθήκες που είμαστε. Και όμως, κάνουμε ανεμογεννήτριες, οι οποίες αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε την παραγγελία, πάει στην Αγγλία. Ή άλλο, να μην πω άλλα ονόματα, δεν θέλω να κάνω διακρίσεις, θα λέω περιγραφικά. Άλλοι που με φορτηγά απορριμματοφόρα που αυτή τη στιγμή είναι το 50% της αγοράς της Πορτογαλίας. Οι Έλληνες κάνουμε θαύματα. Δεν έχουμε όμως διασύνδεση. Αυτό καλούμε, κύριοι, αυτή τη στιγμή και κυρίες, να καλύψω. Το χρόνο που χάσαμε στην εξωστρέφεια. Είμαστε 2 χρόνια μετά τις εκλογές, μετά την πανδημία, η εξωστρέφεια, οι ωραίες επιχειρηματικές αποστολές που έκανε ο ΣΕΒ, που ήταν, έπαιρνε τους επιχειρηματίες μαζί, πια δεν υπάρχουν, δεν γίνονται. Έχουμε πάρα πολλές επιτροπές, το έργο όμως των επιτροπών δεν έρχεται σε γνώση των υπολείπων. Πρέπει αυτά τα πράγματα, το επιχειρήν, είναι σαν ένα τρένο. Και προς Θεού, όχι τρένο των τεμπών. Είναι ένα τρένο που άλλοι τραβάνε, και αυτή είναι η σκηνή της οικονομίας μπροστά, αλλά όλοι έχουμε αξία. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Είναι σπονδυλωτή η οικονομία μας. Και είμαστε, το ένας μπορεί να γνωρίζει τον άλλον. Αυτό που ήθελα να επανέλθω, για να λύσω τυχόν απορίες, είναι ότι συμπληρώνω το 65ο της ηλικίας μου, τον Οκτώβριο του 59, και έχω περάσει από όλες τις τελευταίες κρίσεις στον τόπο μας. Κληρονόμησα τη Unipharma και την αρχή και την Intermed. Τα κτίρια αυτά εδώ τα έχει φτιάξει ο πατέρας μου. Το εμβληματικό ιστορικό κτίριο της Uni1 το ανακαίνισα και είμαι χαρούμενη που σταματάνε τα παιδάκια σας. Ακούω πολλούς φίλους, γεια σου Βάσο, από πολλούς φίλους ότι είναι το εμβληματικό, ήταν η ελπίδα, ήταν το χρώμα, ήταν ότι θα φύγουμε κάποια στιγμή από την καραντίνα με τα συνθήματα που αναβάζαμε μαζί με τους συνεργάτες μας, με τα φώτα, με τα χρώματά μας. Το ανακαίνισα προς τιμήν του και μετά κάναμε εν μέσω της οικονομικής κρίσης το βιοκλιματικό μας εργοστάσιο, το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανη και εγώ και οι συνεργάτες μου, το οποίο επισκέπτονται όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και μας λένε ότι παρόμοιο δεν υπάρχει στο κέντρο των Βρυξελών και στη γύρω περιοχή. Τα λέω όλα αυτά γιατί σχολιάστηκε, μα πώς της ήρθε ξαφνικά. Είναι η ανάληψη ευθύνης. Είναι το αποτύπωμα ενός ιστορικού συνδέσμου, ενός ιστορικού συνομιλητή της πολιτείας, να υλοποιήσει αυτό που έχει στο καταστατικό του. Και μάλιστα με μια υποψηφιότητα για την οποία δεν υπάρχουν σκελετοί στην ντουλάπα. Για μια υποψηφιότητα που έχω δώσει τον προσωπικό μου αγώνα, φυσικά πάντα με τους συνεργάτες μου, και αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον όλες και όλοι σας, μπορείτε να υπερευθυνθείτε ότι τα φάρμακά μας ταξιδεύουν πάνω από 70 χώρες, με το δικό μας εμπορικό όνομα, παρακαλώ, να σημειωθεί αυτό, το brand. Δεν κάνουμε φασόν για άλλους, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο άλλος δεν θα επενδύσει σε σένα, ναι. Δεν έλειψε ποτέ από έναν ασθενή το προϊόν του, όλα αυτά τα χρόνια, με εξευτελιστικές τιμές, Δημητρούλα, από το 2008 παρακαλάμε για μια ανατίμηση και αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά τη δικιά μας, οι κουβέντες που γίνονται είναι ως πόσο πια τα κρίσιμα φάρμακα που οι ελλείψεις είναι τεράστιες στα νοσοκομεία μας, πηγαίνετε να σας κάνουν μια κορτιζονούχα ένεση εδώ, που έσπασε το χέρι, και μου λέει δεν έχω να σου κάνω, τι θα κάνω, δεν θα πονέσεις.
σπρέι επιφανειακό που έχουμε και εμείς εδώ οι δοκαίνοι. Δεν έχουν. Δεν μπορεί να πουλάμε εμείς σ' άλλο σπίρ με 80 λεπτά και αντίστοιχο τα 4. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Και σας καλαγυρίζω την κουβέντα την προηγούμενη, όλοι ασχολούνται με το lifestyle. Καλά όλα τα Ozempic, σύγχρονα, ναι βέβαια, αλλά υπάρχουν και όλες οι άλλες οι ασθένειες. Και η παχυσαρκία τη δημιουργείς. Δεν δημιουργείται επίκτητη ή από κάποια γενετική τροποποίηση. Σταμάτησε η έρευνα στα mRNA αφού είχαμε τις μεγάλες ελπίδες μας για τον καρκίνο, για το Alzheimer. Γιατί όλη η κολοσσή της φαρμακευτικής αγοράς μαζεύεται εκεί που είναι το χρήμα. Τι θέλω να πω, κυρίες και κύριοι. Θέλω να πω ότι έχω την υποχρέωση στις γενιές που έμειναν. Αυτό το λέω και θα το ξαναλέω πάντα. Από όπου και αν βρίσκομαι. Τις γενιές οι οποίες τελείωσαν εδώ και παραμένουν εδώ και θέλουν να δουλέψουν εδώ, θέλουν να κάνουν ή να μην κάνουν οικογένειες εδώ, θέλουν να έχουν μια αξιοπρεπή ζωή εδώ, οφείλω σε αυτές τις γενιές να είμαι παρούσα, ψυχήτε και σώματι. Τώρα, αν με ρωτήσετε, ποια είναι η προτεραιοποίηση στο ΣΕΒ, θα σας πω το αγκάλιασμα βιομηχανίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ανέβουν οι μικρομεσαίες εκεί που χρειάζεται, εκεί που πρέπει, γιατί έχουν φάει πολύ ξύλο μαζί με εμάς όλοι αυτοί, και το λέω το ξύλο και το εννοώ, είναι οφείλει να αναγνωριστεί όλος ο ιστός της οικονομίας. Να μην υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες και να υπάρχει διαφάνεια και σύμπνοια. Δεν έχω αντιπάλους, κυρίες και κύριοι. Μόνο συμμάχους έχω. Εγώ θέλω να πάει καλά ο τόπος μου και θέλω να είναι ισότιμος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτόν τον προσανατολισμό που ανήκουμε πολιτισμικά. Είναι μια κατάθεση ψυχής σήμερα και θα ξαναεπανέλθω ότι θα μπορούσα να σας καλέσω κι εγώ σε ένα ξενοδοχείο. Άνετα. Επέμενα όμως, εδώ είναι η Νατάσα και να σας το πει, ήθελα να αφουγκραστείτε εμάς. Να μας κοιτάξετε στα μάτια και να αφουγκραστείτε εμάς. Εμάς που ίσως μας αντικρίσατε κάποια στιγμή, αλλά μας ξαναχάσατε. Μέσα στην πανδημία, εμείς είμαστε εδώ. Ευαισθητοποιηθήκαμε να φέρνουμε δωρεά χλωροκίνης τότε. Η οποία ανοίγω, κλείνω παρένθεση, δεν έχει αποδειχθεί κατά πόσο δεν ήταν αποτελεσματική. Η φαρμακοβιομηχανία είναι εδώ. Η βιομηχανία έχει από πίσω ανθρώπους. Έχει χαλκέντερους ανθρώπους. Όσοι αντέχουμε ακόμα σε όλες τις επιχειρήσεις, το λέει η ψυχή μας. Οι δυσκολίες τις γνωρίζετε καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Να αρχίσω να λέω τώρα για φορολογικές απαλλαγές, για τις κρατήσεις, για τις τα ξέρετε όλα αυτά. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Θα κλείσω μονάχα και δεν θέλω. Έτοιμος για ερώτησες, τι κύριε. Εντάξει, θα πάρω μια ανάσα κι εγώ. Θα κλείσω ότι είμαι εδώ να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Να σας πω τα τετριμένα δεν έχει κανένα νόημα. Είμαι η Τζούλια Τσέτη και είμαι υποψήφια στο ΣΕΒ. Για την Προεδρία. Να το λέμε και αυτά.